ακόμα εξόρμηση θα ξεκινήσει σε λίγο. Κατέβασα εδώ εξοπλισμό, σακούλες, powerbox, καλάμια. Καγιάκ έτοιμο. Θα το βγάλω εδώ από την πορτίτσα, θα το τραβήξω ευθεία κάτω στη θάλασσα. Είναι πολύ όμορφο και το κουπί τέτοιο. Και θα το συνιστώ να κάνετε και μισή ώρα κουπί αυτό. Μιλάτε λίγο και όλοι στο χέρι μας. Είναι απόλαυση το κουμπί. Ειδικά όταν έχει και ήρεμη θάλασσα, όπως τώρα, είναι απόλαυση. Εδώ η ευθεία 50 μέτρα από εδώ και πίσω κρατάει σαυρίδια, κοκάλια. Είχα ένα χτύπημα, εδώ μικρό πρέπει να είναι. Και αυτό το καλάμι, επειδή είναι πιο χοντρό από το άλλο, πιο μηχανισμός, άμα είναι και μικρό, δεν το πολύ παίρνει στα πάρη. Τα βρυδάκι, λογικά. Έφυγε! Την ώρα που πήγα να το σηκώσω. Δεν πειράζει. Δεν ήταν γραφτό του. Ξάλλου, άμα ήταν και μικρό, θα το άφηνα. Έτσι θέλει. Ωραία. Είναι η ώρα να βγάλουμε κανένα σαυρίδι, φαίνεται. Είχαμε ένα χτύπημα μετά από 2 λεπτά που έκλεισα την κάμερα. Να δούμε τι έχει. Σαυρίδι κατά 90%. Γιατί κρατάει δροσιά, ίσως είναι και τα πέφτα. Μια τρελή δροσιά, παιδιά. Εδώ θα μείνω για πάντα. Εγώ θέλω μια βουτιά να ρίξω. Ήρθε
ήρθε η ώρα για το φρουτάκι. Ωραία, πέφτει και ο ήλιος. Το επόμενο 2 ώρα θα είναι πιο παραγωγικό. Μέχρι στιγμής ένα έχασε εδώ μπροστά, στα βρύδι. Ένα έπιασε και το τελευταίρωσα, ήταν μεσαίο μεγέθου. Και αυτά μου. Από όλα τα παιδιά, θαλασσίτσα είναι γυαλί. Ο ήλιος έπεσε, δεν έχει πολύ ζέστη. Είναι πιο πολλά στιγμιώνα. Παραλίες φιλοαδιάσανε. Μπορώ να βγω και πιο ωριχτά. Καλούτσικο κομμάτι, καλούτσις, ωραίος, σε γραδάμε.
αυτή είναι η ώρα. Μισή ώρα και ό,τι πιάσεις. Κάνω πάρτι τα σαφέρι τέτοια ώρα. Βγάλαμε μέσα από το απόγευμα μέχρι τώρα, θα φτάσουμε τώρα στο μισάωρο. Θα το απελευθερώσω.